Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μετά το άκαρπο, όπως όλοι περίμεναν, χθεσινό Eurogroup αναμένεται συνάντηση του Γερούν Ντάισενμπλουμ με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο και Γιώργο Χουλιαράκη για να συζητηθούν προτάσεις των θεσμών και πρωτίστως της Κομισιόν προς την ελληνική κυβέρνηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση της Κομισιόν περιλαμβάνει την ψήφιση προληπτικών μέτρων ύψους έως και 4 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ δίνει ως αντάλλαγμα πρωτογενή πλεονάσματα μικρότερα του 3,5% προς διορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος και ένταξη της Ελλάδος στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Ωστόσο, με βασικά συστατικά της πρότασης αυτής δεν συμφωνούν ούτε οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης ούτε η ίδια η ελληνική κυβέρνηση. Σε πάνω από 1 εκατομμύριο φορολογούμενος που βρίσκονται σε λίστες ως ύποπτοι για φοροδιαφυγή, έχει στείλει σημειώματα προσκλήσεις προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων στην εφορία για την εθελούσια αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων είναι 31 Μαΐου 2017, με δυνατότητα να ρυθμίζουν τις εν λόγω οφειλές που τυχόν προκύψουν σε μέχρι και 24 δόσεις. Ένας ιστορικός όμιλος που πριν από χρόνια ήταν μία από τις ελάχιστες ελληνικές πολυεθνικές βιομηχανίες, η Πετζετάκης, με διεθνείς πατέντες οι οποίες χωρήθηκαν σε κολοσσούς όπως η Goodyear και η Pirelli, με θυγατρικές σε 22 χώρες στις αρχές της δεκαετίας του 60, διαγράφει την τελευταία πράξη του δράματος που ξεκίνησε το 2005, ενώ το 2015 ο όμιλος πτώχευσε και επισήμως. Όπως ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα, θα προχωρήσει σε αναγκαστικό πληστηριασμό του κεντρικού εργοστασίου της εταιρείας στην Θήβα, με τιμή πρώτης προσφοράς στα 15 εκατομμύρια ευρώ. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης, με το γενικό δίκτυμο να κυμαίνει σε 619,68 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 1,79%. Σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.